Πόσο λαχταρό τ' αρμύρο νερό να με φέρει στη γη τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με πάντα να νικάς. Μιλάνο, δάσε μου, δάσε μου, να χωράς γύρω εγώ. Έτσι είπε στους χορκάνους να μην έρθουν έσω μας με το δεύκιο. Εγκάλιο να μείνουμε με νησί μας, μέσα στον καμό μας για το χάμον του σύντου. Είσαι καλά πολύ μια μου. Ύστερης που τη φατσιά που έφαες, έπρεπε να βρίσκεις λίγη ώρα να κάθεσαι. Εσώ μείνε στέκοντα ρε στην εκκλησιά και στο δεύκιο. Ο πόρος του κορμιού δεν τίποτε ο πόρος που το πόρο της ψυχής. Έχασα τον τσίρι μου, Χαραγιορκή. Τον τσίρι μου, τον καλό μου, τον στήριγμα μου. Έχασα τον. Έχασα τον, Χαραγιορκή, καταλάβεις. Αντρονίκη, λάμνε κόρη, στο γελάρι. Κι άει το πιο μυαλό κολότσι που έχουμε και γεμό στο κρασί. Κι ας γεθκεί ο ξένς του και βάλε μέσα και ελιές και καλούδια και γυρομέρι. Και να περάσεις που όλα τα σπίτια του χορκού να πιάω πανηγορικά για το λάθρα. Τσιράφου, επιάν πανηγορικά στο κοιμητήριο. Και όλους τους ανθρώπους εγεράσαμε τους καφές και στους τρεις τους καφέδες. Εσύ ανθρώπους που είναι πιάσαν, κόρη μου. Θέλω να πιάσουν όλοι παριορκά, να μακαρίσουν το χάτσινε άρκο τον άρκο. Και θέλω να πείσω ότι δεν θέλω να έρθει κανένας να με πόρει. Δεν μπορώ να το κάνει. Καλό τσίρα. Καλό. Κι άγιε και ο τελειώτσος που η γειτονιά να σου δανείσω. Και πέρας πως να ζωγούμε καλό μπαξίς. Να ξέρω. Το χωριό μαζεύτηκε για να τιμήσει τον άρχοντα των Πιτηθιών και να δείξει σεβασμό στη μνήμη του.
Έχω τελέσει κηδείες και κηδείες. Κι όμως, κάθε φορά δεν μπορώ να συγκρατήσω το κλάμα και τα δάκρυά μου, βλέποντας τον πόνο και τον οδυρμό των ανθρώπων που χάνουν τον αγαπημένο τους. Το ξέρω καλά αυτό το συνέστημα. Το έχω βιώσει αρκετές φορές και σε διαφορετικές ηλικίες. Κάθε φορά όμως, ο πόνος παραμένει ο ίδιος. Περίμενα να σε δω στην κηδεία. Να συμπαρασταθείς στο φίλο στον Πολυδεύκη. Δεν μπορούσα να πάω. Δεν το θεωρούσα σωστό. Γιατί? Δεν θα μπορούσα να κοιτάξω στα μάτια τον Πολυδεύκη και την Πολύμνια την ώρα που θα θρηνούσαν για τον πατέρα τους. Νιώθω ότι θα έπαιζα θέατρο σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για αυτούς. Δεν καταλαβαίνω. Γνωρίζω την αλήθεια. Ξέρω ποιοι είναι οι πραγματικοί μου γονείς. Ξέρεις? Ναι. Μου είπε την αλήθεια λίγο πριν από το τραγικό συμβάν η κυρία Ρασμία. Θέλω να πω η μητέρα. Τόλμησε τελικά. Γνωρίζω λοιπόν ότι είμαι ο γιος του μακαριστού Ευδόκιμου και της Ερασμίας Χατζηνιάρχου. Και ότι ο Πολυδεύκης και η Πολύμνια είναι αδέρφια μου. Τώρα λοιπόν που έμαθα την αλήθεια, θέλω να μάθω και όλες τις λεπτομέρειες. Θέλω να μου πεις τι ακριβώς έγινε τότε. Νο, ναι. Αυτό είναι η γαλάτια μας. Έπεψα να παίξει με τους φίλους της. Έσου κουραχτές που κλαίουν όλη μέρα. Πολυμνιά μου. Η Ανάγια αγαπά μου πλά τον παππού της. Είναι να περάσει γερός ώσπου να το χωνέψει. Η Γαλάτια μπορεί να το χωνέψει πιο γλύρω από όλους μας. Μην δεν μπορώ. Και να θυμάται μόνο τες. Καλές στιγμές που είσαι πίτα του. Άλλοι σε εμάς. Να δούμε πόσο σύρρο είναι να κάνουμε να παρεωνηθούμε. Ναι. Ένα από τις δύσκολες μέρες που λένε. Κανένας δεν ξέρει πόσο πολλά αγαπούν τον σύρρο. Και πόσο πολλά να τον πεθυμίσω. Αμά, όσο δύσκολες μέρες και να έρθουν, ο καιρός να μας βοηθήσει να ιατρευτούν και να περάσουν και να παρευρεθούμε κι εμείς και να συνεχίσουμε τη ζωή μας και να βρει τη στράδα της. Είχα τον κύρι μου δάμε, αμά, να τον έχουμε μες στην καρδιά μας. Έτσι είναι, Πολυδεύκη. Ο Θεός μακαρίσει τον. Κι ήταν καλός άνθρωπος, ο Μακαρίτης. Ζωή σε λόγου μας. Τέλος πάντων, πρέπει να πάω στη Λέμεσο να γιώ. Έτυχε μια δουλειά που ήταν κανονισμένη πολύ μια. Αν εργάζεστε τίποτες που είναι Λέμεσο, μπέτε μου να σας φέρω. Όχι. Το λοιπόν, θα αρχίσω, αν έρθω όσο πιο γλύωρα γεννήσκεται. Καλύτερα που μείναμε μανισί μας. Για μου πικρήσου, μάνα. Πολυδεύκη. Πολυμνία. Έχω κάτι πολλά σοβαρό να σας πω. Κάτι που με βασανίζει μια ολόκληρη ζωή. Αλλά νομίζω πως ήρθε η ώρα. Δεν μου πικρήσου, μάνα. Εν είσαστε μανίχα εσείς τα παιδιά μου. Κάπως έτσι κατέληξες στην Αθήνα. Γιατί ο πατέρας σου ήθελε να σου εξασφαλίσει μια φυσιολογική ζωή. Μακριά από τα σκάνδαλα που έφεραν η γέννησή σου. Μου είναι πολύ δύσκολο να τα πιστέψω όλα αυτά.
πως ο Ευδόκιμος και η Ρασμία είχαν σχέση, έκαναν μαζί δίδυμα και τελικά κατέληξαν χωριά. Άγνωστα η εμβουλή του κυρίου παιδί μου. Όταν ο Ευδόκιμος μπήκε στη ζωή της Ερασμίας, εκείνη ήταν σε μια περίοδο που ένιωθε μόνη. Την έβγαλε από τη μιζέρια της. Αμέσως κατάλαβαν ότι ανήκει ο ένας τον άλλον και σύναψαν σχέση. Όμως, συναντήθηκαν αργά, γιατί η Ερασμία ήταν ήδη παντρεμένη με ένα παιδί. Τον Πολυδεύκη. Ακριβώς. Στη συνέχεια όμως η Ερασμία, νιώθοντας ενοχές για αυτή τη σχέση, εγκατέλειψε τον Ευδόκιμο. Αμέσως μετά όμως διαπίστωσε ότι ήταν έγκυος και δεν είπε, δεν τόλμησε να πει στον Ευδόκιμο ότι ήταν δικό του το παιδί. Εκείνος προσπάθησε να την πείσει να του πει την αλήθεια, όμως η Ερασμία επέμενε. Και αυτός, απογοητευμένος, κατέληξε στο μοναστήρι. Και όταν γεννήθηκα και κινδύνευσα να πεθάνω γιατί ήμουν πιο αδύναμος από την αδερφή μου, του είπε την αλήθεια. Ο Ευδόκιμος πόνεσε πολύ τότε και πάλεψε με τον εαυτό του. Παρόλο όμως που αγαπούσε την Ερασμία και εσάς τα παιδιά του, επέλεξε το μοναχισμό. Γιατί κατάλαβε πως ο σκοπός της ζωής του ήταν άλλος. Και φαίνεται πως δεν έκανε λάθος. Γιατί στη συνέχεια αποδείχτηκε πραγματικά άξιος μοναχός και άξιος ηγούμενος, που πρόσφερε απλόχερα την αγάπη και τη βοήθεια στους συνανθρώπους του. Και εμείς, τα παιδιά του. Μπορεί να σας είχε στερηθεί, όπως και εσείς στερηθήκατε εκείνον, αλλά παρηγοριόταν πως είχατε μια καλύτερη ζωή. Έπειτα, φρόντισε να σας αφήσει την προσωπική του περιουσία, γι' αυτό και αυτό το ποσό που σας έδωσα για το γάμο σας. Δεν ξέρω τι να πω. Να ευχαριστήσεις τον Θεό που είσαι καλά και που έστω αργά έμαθες αυτή την αλήθεια. Και να συγχωρέσεις τους γονείς σου για τον πόνο που σου προκάλεσαν. Σου εκρύψαν την αλήθεια με πόνο ψυχής από τη μεγάλη αγάπη τους για σένα. Γιατί μερικές φορές η αλήθεια είναι οδυνηρή. Και τώρα, τι θα κάνω τώρα? Να μην ανησυχείς. Ο Θεός θα με ερημνήσει. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να περιμένεις για να βρεις το κουράγιο και να διαχειριστείς ό,τι είναι να έρθει με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Να που πες, μανά. Να που πες. Εγώ με ένα λόνα να αρθώ. Πολυδεύκη, αφιστή. Δεν ξέρει να μπουλάλει, πρέπει να ταραξενωνούσεις που το πολύ γκάμω. Όχι, είναι ταραξενωνούς μου. Έχω ακόμα έναν άλλο παιδί. Μα που πότε, Σιλόρ. Μανά, απαιτώ να μας εξηγήσεις. Σύντησε, μανά. Έναν παιδί που δίπλαρος με την πολύμνια. Το πράγμα. Ναι, πολύμνια μου, τον πάκουσες. Εποχωριστήκεται την ημέρα της γέννας. Το χωριό νους μου. Μανά. Εξήγα μας, παρακαλώ, ο αρφός μας ζει. Ναι, ζει. Είναι δαμε κοντά μας, στις Αθήνας που ζούσε. Αλλά έχει λίγο καιρό που είστε στην Κύπρο και ψάχνει να βρει τους γονιούς του. Και ποιος είναι? Πες μου, πού είναι τώρα? Ξέρουμε τώρα. Πολοήθου, ξέρουμε τώρα. Ξέρετε το. Έχει ένα μήνα που ήρθε στο χώρο μας και ψάχνει τους γονιούς του. Και ποιος είναι? Ο Αλεξάνδρος, α? Όχι. 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 Μανά. Μανά, σε παρακαλώ.
να πέμπω πω σε ψέματα. Αλλά παρακαλώ, είναι ο Αλέξανδρος. Ναι, πέμπω. Να μορφώσω διπλανό σε ο Αλέξανδρος. Μαρά. Μαρά, γιατί μου το κάνεις τούτο. Μαρά, γιατί μου κράτησες έτσι πράγμα κρυφό. Και είναι μόνο τούτο. Τ' άλλο. Είμαι ένας μίξιμο να μαρτωλώ. Καταλάβω, ήταν μίξιμο. Τσίρισου πολύ, μία. Ήταν ο Χατζηνιάρχος. Ογουμένος Ευθόκιμ. Από την πόστα. Κάθε κορή. Φώναξε τον Πετρή να έρθει άμα στο θκευάσει. Πετρή! Ναι, μαμά. Να μου θέλεις. Έλα, γε μου. Έλα, ζω έπεψε γράμμα η Ανού να μας το θκευάσεις. Μαμά, έπεψε γράμμα η δασκάλα μου η Ανού. Mm. Άντε, φέρ' το δά. Άντε, Πετρή μου, θκεύασμα στο είναι απογράφει. Αγαπημένες μου φιλενάδες. Είμαι καλά. Όσον καλά μπορεί να είναι κανένας μες στη φυλακή. Έμαθα πως η αρφή μου η Βασιλού και ο γαμπρός μου ο Χαμπής ένα στραφούν που την Αγγλία. Καλύτερα έτσι. Τα κοπελούθια πρέπει να με τους γονιούς τους. Στη φυλακή είμαι με άλλες γενέτσες. Φώνησες, κλέφτησες, άτιμες, όπου καρυθιά σκαρίδι. Είμαι σαν τζελί με μια που μου φαίνεται καλό πλάσμα. Κατά που μου είπε, έκλεψε γιατί ένισε να ταΐσει τα μωρά της και φυλακίσαν την. Εμέναν κάθε λίγο μπαίνουμε για ανάκριση και επελεκούμε να τους πω αν είμαι σε καμιά οργάνωση. Μα ευτυχώς με πειράξαν. Μανιχά φωνές και απειλές. Να μην είστε να έχω κέστο όμως. Για λόγου μου. Όσο περήφανη που είμαι στη φυλακή. Γιατί έκανα το καθήκον μου. Έτσι όπως έκαμε και ο πλουτής. Ένε δίλιασα μπροστά στους Εγγλέζους και έκαμα εκείνον που πιστεύω. Ακόμα κι αν είναι έτσι, έδωσα την ευκαιρία σε εκείνους που εθέλαν το κακό μου να το κάνω. Αγαπημένες μου φιλενάδες, έκαμα πολλά λάθη στη ζωή μου. Και ελπίζω να με συγχωρέσει ο Θεός και με όσα μου μέλει να περάσω δα μέσα να αλαβρύνει η καρκιά μου. Συγχωράτε με που ενεφάνηκα άξια της φιλίας και της εμπιστοσύνης σας. Μακάρι να ήταν άλλος πως τα πράγματα. Μα δυστυχώς, ό,τι γίνεται, ένιξη γίνεται. Ένα θέλω να ξέρετε. Πως ένα σας έχω πάντα στην καρκιά μου. Δώστε χαιρετίσματα σε όλα τα μωρά του σχολείου. Μα προπαντός, στην Ανέτα μου και στο Στεφανί μου. Η φιλενάδα σας, Ανού. Συγχωρούμε σου, Ανού μου. Συγχωρούμε σου. Λυπούμε πολλά, παιδιά μου. Και μακάρι να εμπόρια να ζητήσω συγχώρεση μπούλους. Μα γίνεται πιο. Να σου συγχωρήσουμε. Ετόλμησες να σκεφτείς έτσι πράγμα. Εσού, η μάνα μου, που σε θεωρούν πάντα τίμια, η Αγία. Που ο παράγγελε να βρίσκω πάντα πιστή στον άντρα μου! Εσού πρώτη αντίωσες τον Στεφάνη σου! Εσού είσαι μια...
πεις. Ότι είσαι να πεις, κόρη μου, εσείς τίτσου. Κατάλαβες τι να μου απολόγησες σήμερα, μανά. Σήμερα μου έδαψα τον τσίρι μου. Τον τσίρι μου. Αφού έναν τσίρις μου. Πέντε μου για ποιο κλαίω τώρα. Πέντε μου για ποιο κλαίω. Γιατί το ξυστόμησες το πράγμα ρε σήμερα. Που έχασα τον άνθρωπο που θεωρούσα τσίρι μου τόσους χρόνους. Γιατί το έκαμες. Πολύ δευκυζήτησε. Γιατί έφυγες ρηκτός. Να πού θέλεις τα μά. Αρκέσα με να μου φωνεί. Συγχωράμαι, κόρη μου. Συγχωράτε με. Ετοίμασα τον άντρα μου, ξέρω του. Συγχωράμαι, κόρη μου. Τούτον έκαμες και τίποτε άλλο. Ατοίμασες τον. Πολυμία, να χαρείς. Παρέτα, άντε, παρέτα. Ό,τι και να πει η Πολυμία, τερκάσι μου. Ναι, τερκάσι σου. Γιατί εσύ. Εκαταστρέψες μας όλους. Και τον Χατζηναίκο. Και τον Ευδόκιμο. Και τα ίδια σου τα παιδιά. Επίσης την Κασάνδρα. Δεν θα μπορούσα να κάνω, κορή, αφού ως που πάω είναι να πελάνω. Ριζώνει μες στο νου μου του τόσο Άρης. Εν το θέλω μόνο να μαντζίμουμε πιο, θέλω τον και να μάνει με οξύπνη. Εσύ να μπορούσα, είπε η Μαϊσά, να κάνεις εδώ και σου καμιά εξήγηση. Μα νομίζεις πως σε καταλάβα. Έτω, ράλε μου, πελάρες. Και σαν τα νομένα πράγματα, λόγουρνες δικά πως. Ξέρω το που μια πρωτινή ζωή και... Που την πρωτινή σου ζωή, μάντα μου το είσαι πελάρες, κόρη. Ξέρω και ποιο. Τι είπες σου, ένα μπορεί να κάνεις για να τον ευκάλεις από νου σου. Ναι, είπε μου. Ένα που σου είπε. Έτω... Πέ μου, κόρη, να με σπάσεις. Είπε μου πως πρέπει να σμίξω έστω και μια φορά με τον άνθρωπο που αγάπησα με όλη μου την καρδιά. Μόνο έτσι να τον ευκάλω από νου μου. Μα ο άνθρωπος που αγάπησες μόλι σου την καρδιά είναι ο άντρας σώμα. Ενώ πολυδεύκεις. Γαμπρό μας δέτε το. Κι αν έχεις αείπει, πέτε το. Καλώς τον κουμπάρον τον Λεβέντη. Όχι ρε Άντζουλίεν και του γελασμά του ρε. Σε μια εβδομάδα που γαμπρός βρακάς έγινε και γαμπρός Ευρωπαίος. Κουμπάρε μου, ο κόσμος πάει ο μπρος. Γύριζε ο χρόνος, άλλαξε, άλλαξα και εγώ. Όχι ξαπολάς ρε Άντζουλία. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήρθες. Ξέρω ότι σήμερα έθαψες τον πεθερό σου. Και τον πρέπει να κάτσεις με τη γυναίκα σου να την παριορίσεις. Άντζουλη, έταξα σου να σε αρμάσω και να το κάνω. Ευχαριστώ σου. Αγατερίνα! Να μου γυρίσκεται η Ζαφύρα, σάζεται. Ναι, πάω τώρα να αρχίσουμε. Άντε, κάμετε καηρέτη, ναι, κάμε να αρχίσουμε εις την εκκλησία. Μην έχεις έννοια και η νύφη θα είναι έτοιμη στην ώρα της. Καλό. Εσύ ουρκάζεσαι ρε, Άντζουλη, α. Όχι. Να πιούμε κανένα κονιακό. Αρωτάς, θέλεις σου πανάρρωστε. Να σου βάλω. Εισηγεία του γαμπρού. Και του κουμπάρου. Πόσο χρωστήσεις να κάνεις έτσι πράγμα. Ούτε από μου πέρασε που τον νου. Τούτα που σου είπε η Μάησα εμπελάρεσαι. Δουλειές του σατανά. Και να τα βγάλεις που τον νου σου. Και να μην πάεις να τη ξαναεύρεις, ακούεις. Και να σε πάρουμε στον Άγιον Κυπριανό να σε θιαβάσουν. Σαρκώμα κόρη πως έχεις σίκιο. Μούνα! Μούνα!
μωγέ μου, αν ήβρες τους φίλους σου να παίξετε. Όχι, μανά, είναι πρόγραμμα να πάω. Ήβρε με στη στράτα ένας μισθαρκός της Γαλατούς. Και είπε μου να πάει και θέλησε. Μα εμένα θέλει με Γαλατού. Ναι, και είπε μου πως βία να πάει τώρα. Καλό. Α, πού σα πάω. Και όπως είπαμε, κόρια. Όπως είπαμε. Η μνήμη του Μακαρίτη, του Άρκοντα, του Χατζηνεάρχου. Ο Θεός μου να βάψει την ψυχή του. Μπορεί ο Μακαρίτης, ο Χατζηνεάρχος, ο συμπέθερος, να ήταν ακόμα άρκος. Αμα ήταν καλό πλασμα. Ναι. Σε τον που γίνει και στις ώρες που τα πίστευτα επένει, επίνεται και άδικα ο άνθρωπος, δηλαδή. Έναν κρεμοτσακιστή που την άμαξαν του σαν επίνει, να δει την κόρη του που χτύπησε. Είναι που τα πίστευτα σε ώρες. Έτσι είναι εδώ τη ζωή. Μια κλωστή. Και έτσι από το περιμένεις κόφκεται. Και πιένουν συνούλια. Καλό. Το πρέπον τόλιο μου είναι να προκάμει το πλάσμα να κάνει εκείνα που πρέπει όσο ζει και να μπορέσει να ζητήσει συγχώρεση. Τούτον είναι. Να φύγεις που δουν τον έρημο τον κόσμο καθαρός, με ήσυχη τη συνείδηση και να μην αφήγεις τίποτε να κρέμεται. Κατάλαβες. Είναι. Μα οι πιο πολλοί δεν τα καταφέρνουν. Και εξόγκωθουν ανοιχτούς λουαρκασμούς. Παίρνουν μητά τους κρυφά φανέρωτα. Πον ευκαινούν ποτέ στόχος. Μια στιγμή. Τώρα, για τον Χατζηνεάρχο που θέλεις να μου πεις. Α, όχι, όχι. Για όλους μας που λέω. Να κοιμηθώ. Μόλις πάω να κλείσω τα μάτια μου, βλέπω εφιάλτες που δεν μ' αφήνουν να ησυχάσω. Θέλω να με βοηθήσεις. Θέλω να μου δώσεις κανένα γιατροσόφι. Να μπορέσω να κοιμηθώ. Δεν ξέρω αν έχω κάτι για την περίσταση σου, Τσίρα. Λάμνε στη φιλενάδα σου την Κασάντρα. Τι είναι κάτι ενάχει να σου δώκει. Τα δοκίμασα όλα όσα μου έδωσε η Κασάνδρα. Δεν πιάνει τίποτα. Θέλω τα δικά σου. Πολλά φοβούμαι πως ό,τι σου δω θα σε φελέσει. Γιατί? Συμπάθαμε που να σου το πω. Αμπατσίνον που είσαι. Ευβάρος για τα κρίματα που κάμες. Κινιούσε τα στοιχά των πλασμάτων που αδίκησες και δεν βρίσκεις νεπαμόν που το φαρμάκι που εστιβάστηκε μέσα στα σωθικά σου. Τι είπες, τούτον που άκουσες, Τσίρα. Και αν θέλεις πραγματικά να ησυχάσεις, πρέπει να πάεις στην εκκλησιά. Να κοινωνήσεις, να εξομολογηθείς, να νηστέψεις, να ζητήσεις συγχώρεση. Μα ανοιχά τούν το γιατροσόφινε να σε φελέσει. Πώς τολμάς να μου λες εμένα ότι έχω τύψεις και ότι χρειάζομαι εξομολόγηση. Εγύρεψες τη βοήθεια μου και θκιώσου την. Τούτη είναι η γιατρία σου. Ξεκουμπήσου από το σπίτι μου! Πώς τολμάς να με κρίνεις, εσύ, εμένα! Εγώ ήμουνα τρελή, εγώ! Εγώ ήμουνα τρελή που σε φώναξα, εγώ! Φύγε! Φύγε, χάσω από μπροστά μου, φύγε! Φύγε! Δεν υπάρχει αμαρτία. Δεν υπάρχει ενοχή. Κανείς δεν μπορεί να μ' αγγίξει εμένα. Κανείς. Κανείς!
έβρωσε είναι αλλά κακά. Δω και δύναμη. Και υπομονή στον πολιτεύκην και στην πόλη μια αναντέξουση. Το κακό που τους ήβρε. Άμα και την κόρη μου τη Γαλάτια Παναγιά. Που κλαίει για το χάρτσι έργο. Γιατί νομίζει πως είναι ο παππούς της. Κάμε την Παναγιά μου να μαλαθκιάνει γλυόρα ο καμός της. Παρακαλώ σε μεγάλο χάρη. Βοηθά μας. Έσου πούσε το μια λυτέρω βάρσαμο για τις ψυχές των ανθρώπων. Εμπρός. Να χαρείς. Πάρε τα πιο να κλαίεις. Να μου να κάνουμε ένα αφού της ο πλάστης μας ήθελε τον κύρι σου κοντά του. Πάρε ο ρίθου τσιρά να χαρείς. Για να μην πονεί και η ψυχή του. Ψη πάνω που ένει. Εν για το τον που κλαίω. Καλό. Μες στη ψυχή μου το θάνατο του Χατζινέργου. Αλλά πού θέλεις να πεις. Αντρονική. Ξέρεις να μου είπε η μάνα μου σήμερα. Να μου σου είπε. Ότι αν είμαι. Είμαι κόρη του Χατζινέργου. Η Γεωργία. Α, εσύ μέρες να φανείς. Είσαι καλά την κόρη μου. Ναι. Α. Τώρα είμαι καλά. Μακάρι να είσαι πάντα καλά. Ήρθα να σε αποχαιρετήσω. Α, αποχαιρετήσεις γιατί. Πού είναι να πάεις. Σε δύο μέρες φεύγω για τις Αθήνες. Σ' Αθήνες. Τι να μπορεί να κάνεις στις Αθήνες. Εκανονίσαι ενταγούμενος. Έφκαλε μας εισιτήρια και ήβρε μας δουλειά και μέντια της ουρανίας. Και οι αρφάες μου είναι να πάω σε έναν ίδρυμα για πορές κορασίδες. Κανόνες είναι έτσι πράγμα αναγωμένος. Καλά την κόρη μου. Εμένα, γιατί μου είπες τίποτες. Πίστεψε μου, τούτον έπρεπε να γίνει. Θέλω να πούμε τίποτες άλλων. Έχει γιάθηκε ο Κωνσταντ. Στο καλό, κόρη μου. Όχι. Δεν μπορώ να φύω δίχα να σου πω τι να πουχώ μέσα μου. Εδοκίμασα να τα καταπιώ, αμα δεν μπορώ. Πνίγουμε. Μα, ποιο είναι τα πράγματα μου, λες. Ξέρω τα ούλα. Ξέρω πως είναι ο Αντζουλής που σκότωσε τους γονιούς μου. Ξέρω πως είναι σου και ο Τσόλος που έβαλε τη φωτιά και κρούσετε το σπίτι μας. Και με γύρεψες να μου πεις πως είναι γέννημα της φαντασίας μου, γιατί ξέρω πως είναι η αλήθεια. Όχι την κόρη μου. Θα γυρέψω. Να σου αλλάξω ιδέα και να σου πω άλλες κουβέντες, γιατί τούτα όλα που είπες έγινε η κασή. Είναι αληθινά. Γιατί. Γιατί μου το έκαμε στον το πραγμάθηκε. Γιατί μου λάλες ψέματα τόσους γρόνους. Πέ μου, γιατί. Πέ μου. Μου κλαίσεις πολύ μια μου να χαρείς. Ξέρω το πως σου ήρθε πολλά βαρετών. Αμα έτσι ξεγίνεται τώρα.
Και να το δεις. Με τον καιρό να περάσει. Να σου περάσει και να το ξιάσεις. Αντρονίκη, καταλάβεις τι τα κατάσταση είναι. Δεν ξέρω για ποιο να κλάψω. Αδικαιούμαι να κλάψω, Χατζινέαρχο, για τη μοίρα μου. Τη μάνα μου. Τέλος δεν μπόρεσε να μου κάνει έτσι πράγμα. Ακόμα να μου ξεστομίζεις να μου λένε αφορά. Και να μου σύγουρη, αν ήταν η μάνα μου και να μου είχα καρτί μου. Είναι πολλά δύσκολο σου να καταλάβεις τώρα την κατάσταση της, εντάξει. Αν πάτσι κυρά ένας μία πλάσμα, ναι. Και το κάθε πλάσμα κάνει τα δικά του λάθη. Και στέρις πρέπει να μάθει να τα δεχτεί και να ζει μετά τους. Τι για να μου φταίω. Μου αντρώνε γίνεται να μου φταίω να στρίδω την αλήθεια. Και ο Αλέξανδρος, που άμα τον είδα για πρώτη φορά, ενώ σαν να τον ήξερα από καιρό, ενώ ο ίδιος μου αρφός. Που μου κολλημένει πάνω του 9 μήνες μες στη κοιλιά της μάνας μας. Ζούλη μου τη ζωή. Ενώ θα πάντα ότι κάτι μου έλειπε και δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Τώρα κατάλαβα. Ενώ ο αρφός μου που μου έλειπε. Αμά, ή τέλος μπορώ εγώ να το δεχτώ κοντά μου, που δεν ξέρω, δεν ξέρω ποια είμαι. Έχω τα χαμένα, δεν ξέρω που πατώ. Χαρίσα, δεν βασανίζα άλλον τον νου σου, και να πελάνεις. Αντρώνε και επέλαρα, επέλαρα. Είναι πολλά, πολλά δύσκολο για ένα γονιό, όσο δίτσος και να θέλει να είναι, να οικεί το παιδί του να χαθεί. Άμα ήρθε ο Αντζουλής και μου ρώησε μου να μπω καμή, το σωστό ήταν να πάω να το δω στην αστυνομία για το έγκλημα μπω καμή. Γιατί είναι του φωνιάς. Με κοφτεί ο λόγος που το έκαμε. Τι να μπω καμή ήταν σκότωμα. Είναι και φωνιάς. Άμα τα ευρωημένα, ένιξε μέσα από ο γονιός. Ναι. Ατιμήθηκα τη Μαγαρίτσα, τη γυναίκα μου που της υποσχέθηκα. Ύστερες που χάθηκε ο Παναής, ότι το μητσότερο ήταν ο Νιγλέπος, ο Νιχέπος. Ξέρω ότι κάνοντας το τούτο να γίνει κάτι εγώ εγκληματίας. Αμα δεν ήταν που ήταν να κάνω. Προτίμησα να το κάνω τούτο, παρά να κάνω το χειρότερο. Αλλά να ξέρεις, κόρη Γεωργία, ότι ο τόλος δεν και φταίει σε τίποτες. Εντάνησε μου ο καημένος, γιατί οι γονείς σου ήταν αρκάδες κοντά του. Ναι. Αμα όλον το βάρος κι όλη την ευθύνη για τούτο που είναι και φέρνω την αιώνη. Ναι. Είμαι εγώ που έβαλα φωτιά στο σπίτι για να καλύψω ότι έγκλημα του Αντζουλή και να φανεί ότι η γονή σου επίασε που τη φωτιά μου άψεν τυχαία. Πας τούτο, ετάνησε μου και ο τόλος, αλλά εδώ έκαμε όρκους ζωής, ότι εσάς ήταν να σας προσέχουμε. Που δάμε και εκεί, ήταν να σας αναγιώσουμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο να μπορούσε να γίνει για σας τις κορούσες πέντε. Εθάρια,
πως τούτο ήταν το δίκαιο να γεννεί. Ύστερα, πού τσινά ούρτα που σας έκανα. Ρίκιμον, άξιζε τον κόπο. Το δικό σου το έγκλημα καλό. Και να νόθεσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου. Οφήκε σε ένα φωνιά να τιμώρητο. Είναι. Που τσινό, ο φωνιά σε γλίτωσε. Ναι. Μα εγώ κουβαλώ τον το βάρος μέσα στη ψυχή μου. Μέρα νύχτα και φεύγει με τίποτες. Και έτσι να πεθάνω κουβαλώντας το συνέχεια μητά. Και δεν έχω δικαίωμα ούτε να σε κατσιλατήσω μες στα μάτια, ούτε να σου ζητήσω συγχώρεση. Καλά καμπλής, που μου ζητάς συγχώρεση. Γιατί έθα σου τη θόκο. Μακάρι να δω και ο Θεός μου τούτον το κακό που έκαμες να το αθυμάσαι και να υποφέρεις ως την ώρα που να βγει η ψυχή σου. Σου για το φωνιά, το γιο σου, την κατάρα μου να έχει. Να υποφέρει ούλην του τη ζωή και να μην κάνει παιδιά, ούτε σου αγκόνια. Και όσο για σένα, να θωρείς το γιο σου να καταρρίφκεται και να μην βρίσκεις έλεος. Τούτη την ευχή σου δυο. Φκέ, Κωνσταντά. Θεόκλητε! Θεόκλητε! Ουρανία! Να μου κάνεις δάμε. Θεόκλητε, θέλω σου συντύχω. Να μπορούμε να πούμε εμείς οι δικοί. Εσύ μπορεί να μην έχεις τίποτε να μου πεις, αμά... Εγώ έχω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Για είναι τα πράγματα. Που ήρθες ασέν και να ακούμε στη ζωή μου και άλλαξες με. Και κάμες με να δω τον κόσμο με άλλα μάτια. Και αγάπησα σε, Θεόκλητε. Και πάντα να σε αγαπώ. Ουρανιά. Μακάρι να μπορούσα να σου δώσω την απάντηση που θέλεις. Όμως ποτά και δά, δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Μεθαύριο είναι η κουρά μου. Γίνομαι μοναχός. Και αύριο φεύγω από την Κύπρο. Φεύγεις? Ναι, φεύγω, Θεόκλητε. Τούτον ήταν. Τέλειωσε η ιστορία μας. Και να έχω εμαριχά να την θυμόμαστε. Τούτος ο κόκκος που σου λαλώ μιαν την άλλη ήταν μες στα δικαστήρια. Μικροϋποθέσεις, άμα ήταν συνέχεια και με μάχαν τον ούλη. Την τελευταία πολλά που εδικάζεται του λαλεί του δικαστής. Κόκκο, ένα σου τη χαρίσω. Αλλά να με σε ξαναδώ δά μέσα. Πολλάτε το κοκκού, λαλεί του. Γιατί κύριε δικαστά, να πιάσεις μετάθεση. Καταρχίζει μου, ρε τούτος. Περίπτωση. Κατερίνα! Ναι, Μάστρε, τι θέλει. Ένα που γίνεσκεται με τη Ζάφυρα, ένα που γίνεται. Σε 5-6 λεπτά θα είμαστε έτοιμοι. 5-6 λεπτά, και 5-6 λεπτά. Μα τι κάνουμε να αρχίσουμε στην εκκλησία να μα καυτερά παπά. Ναι, πάρ του ρε, Αντζούλη. Έτσι να χαθεί ο κόσμο να αρχίσουμε 5 λεπτά. Ξεκινήστε εσεί να πάτε στην εκκλησία και θα έρθω κι εγώ σε λίγο με τη Ζάφυρα. Έτσι, ακραίσουμε και το έθιμο. Καλό. Έχω σε δει, Κατερίνα, μην αρχίσατε περί του 5 λεπτά. Εντάξει. Πάτε. Πάμε. Άντε ρε, Άντζουλη.
αγαπημένη μου πατέρα. Ξέρω πως σε στεναχώρησα με το γράμμα που σου έστειλα πριν λίγο καιρό. Όμως από τότε τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο Αντζουλής μου ζήτησε συγγνώμη και σήμερα παντρευόμαστε. Και είμαι ευτυχισμένη. Στα αλήθεια είμαι ευτυχισμένη. Πόσο θα ήθελα να σας έχω σήμερα κοντά μου. Όμως υπόσχομαι πως μετά το γάμο θα έρθουμε με τον άντρα μου να σας δούμε. Σας αγαπώ πολύ. Η πραγματικά ευτυχισμένη κόρη σας, Ζαφύρα. Ο Αντζουλής δεν κρατιέται. Μουρμουράει ότι αργήσαμε. Έχει ξεκινήσει με τον κουμπάρο και πάνε στην εκκλησία. Άντε πάμε. Εντάξει, πάμε. Είμαι καλή. Είσαι μια κόκλα. Άντε πάμε, μην αργήσουμε. Είσαι για Θεόκλητε. Ουρανία. Περίμενε. Εν τα πούμε θέλεις. Πιάστο. Εν το χρειάζομαι πιο. Αν μην είμαι στα χέρια μου, θα με φύγει να ησυχάζω. Και πρέπει να σε αξιάζω. Εγκάλιο να το κρατήσεις εσύ, παράδειγμα. Έχεις δίκιο, Θεόκλητε. Εν το χρειάζεσαι. Μα μήτε και το χρειάζομαι. Γιατί ούτε μένα να αφήνεις ησυχία. Είσαι για Θεόκλητε. Σαν να άρχισε. Πάρε υπομονή, ρε Αντζούλη. Όπου κι αν είσαι να έρθει και να τη φορτωθείς μια ζωή. Είναι τα περίεργη πόνη ζωή, καρά Γιώργη. Ως πριν τρεις μήνες ήμουν καπαρατζής και άνθρωπος της νύχτας. Και τώρα παντρεύκομαι τη γυναίκα που αγαπώ και μπαίνω στον ίσιο δρόμο. Έτσι είναι η ζωή, Αντζούλη. Κανένας δεν ήξερε να πουτούσου γραμμένο και να μπορεί να το φέρει από τη μια στιγμή στην άλλη. Πάντως, χαίρομαι που αλλάζω ζωή. Νομίζω πως ποδά και δά, τα πράγματα είναι καλύτερα. Έτσι και την νύφη μπόρκεται. Να δε την, είναι όμορφη. Σωστή ανεράδα, να την προσέχεις ρε. Καλώς τη. Σ' αγαπώ. Πατέρα. Κυρία Ιορδάνη. Τολμάς να μου μιλάς εσύ μετά από όσα έχεις κάνει στην κόρη μου. Πατέρα, σε παρακαλώ. Δεν σου καταλαβώ. Ξέρω όλα. Πώς έκανε την κόρη μου πόρνη και τη βασάνιζε. Πατέρα, σε παρακαλώ, άσε με να σου εξηγήσω. Κύριε, μισάς εσύ. Όχι, θέλω να... άσε με να το μιλήσω, δεν γίνεται. Καλά, λάθα!
Αρκετά έκανε τον άντρα. Τώρα πια δεν θα μπορεί να λέγεται άντρας. Πάμε. Όχι. Αντζουλή, όχι. Όχι, πατέρα, σε παρακαλώ. Όχι. Όχι. Αφήστε με. Και με τις συγκουρώες μας δεν έχουν όλα τα καλά. Δεν θα γυρίζουν κι με τρυπημένα παπούτσια. Έχεις πολλές φορές ασπασούμε που τα πλάσματα πρέπει να κάνουν θυσίες για να απολυθούν που είναι όλα που τους κρατούν δεμένους σπαστούν τη γη. Αγαπημένη μου γαλατού, μεγάλε και μοναδικέ έρωτα της ζωής μου. Με σου ευχαριστήρα, σηκωστή, δεν αφήσει να μ' αφήγεις. Θέλω να είμαι πάντα δίπλα σου. Και να με πιστεί, γυναίκα σου και συντροφιά σου. Πρόστιχη, άτιμη, ελεηνή, όχεντρα. Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν μπορώ και γιατί σε σκέφτομαι συνέχεια. Σκέφτεσαι. Ναι, σκέφτομαι σε συνέχεια. Δεν μπορώ, θέλω. Φύγε τώρα από σπίτι μου. Φύγε, σε παρακαλώ, φύγε. Εσύ τον σκότωσες. Εσύ τον σκότωσες.